Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή του από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που δέχτηκε τετραόροφη πολυκατοικία στη Λβίβ, στη δυτική Ουκρανία. Η στέγη και ο πάνω του κτηρίου έχουν καταστραφεί στη χειρότερη επίθεση εναντίον πολιτικών υποδομών τη περιοχή από την αρχή του πολέμου, όπω δήλωσε ο δήμαρχο τη πόλη. Ο ίδιο κήρυξε δύο ημέρε πένθου προ τιμή των θυμάτων. Ο κυβερνήτη τη περιφέρεια δήλωσε ότι δύο πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου Αργά το βράδυ τη Πέμπτη. Μεταξύ των νεκρών είναι μια 32χρονη γυναίκα και η 60χρονη μητέρα τη. Η Υπηρεσία Αντιμετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι οι τραυματίε φτάνουν του 36, ενώ 7 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερήπια. Η πολεμική αεροπορία τη Ουκρανία επισήμανε ότι η Ρωσία επιτέθηκε εναντίον τη Λβίβ με πυράβλου Καλύμπρ, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, προσθέτοντα ότι 7 από του 10 καταστάσει. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι δεν στοχοθετεί αμάχου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτα τη Τετάρτη προ Πέμπτη πλήγματα εναντίον Ουκρανικών βάσεων και αποθηκών εισαγόμενων τεθωρακισμένων οχημάτων με υψηλή ακρίβεια όπλα.